Η Ουκρανία ζητά για άλλη μια φορά πρόσβαση σε αμερικανικά αποθέματα αμφιλεγόμενων βομβών διασπορά. Ωστόσο, αυτή τη φορά η Ουκρανία θέλει ουσιαστικά να αποδομήσει τα πυρομαχικά και να οπλίσει τα ντρόντ τη με τι κανιβαλισμένε βόμβε κατά των ρωσικών τάγκ. Η Ουκρανία ζητά συγκεκριμένα βόμβε διασπορά MK20, ROKAI 2, γνωστό και ω CBU-100. Το αναφερόμενο σχέδιο τη Ουκρανία για άλλα όπλα. Δεν περιλαμβάνει την απόρριψή του από αεροσκάφη μάχης. Αντίθετα, θα χωρίσουν τα MK20 και τα υποπυρομαχικά του και θα τα προσαρμόσουν σε βόμβες που θα πέφτουν από ντρόουν κατώτερη τεχνολογία. Οι βομβες mk MK118 είναι υποπυρομαχικά σταθεροποιημένα με πτερήγια με βάση πυρομαχικών με σημείο πρόσκληση. Ο Ουκρανικό στρατό πιστεύει ότι οι βόμβε MK20 θα είναι πιο αποτελεσματικέ στο να τρυπήσουν τη ρωσική θωράκιση. Από τα διάφορα πυρομαχικά που έχει προσαρμόσει προηγουμένω για να οπλίζει τα μικρά drones του. Μία τέτοια κίνηση δεν θα ήταν κατάφορη απόκληση από τι τακτικέ που χρησιμοποίησε η Ουκρανία, καθώ οπλισμένα drones πολλών τύπων έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέω από το στρατό τη χώρα για την άμυνα τη κατά τη εισβολή τη Ρωσία. Η Ουκρανία επαναλαμβάνει επίση το αίτημά τη για βλήματα διασπορά συμβατικών βελτιωμένων πυρομαχικών διπλή χρήση 155 χιλιοστών, καθένα από τα οποία διασκορπίζει 88 υποπυρομαχικά όταν εκτοξεύεται. Αυτά τα όπλα μπορούν να εξοπλιστούν με διαμορφωμένες γομώσεις οι οποίες είναι ιδανικές για επιχειρήσεις κατά τον τάγκ και κατά προσωπικού. Λόγω της γενικής υπόσχεσης των ΗΠΑ να παράσχουν στην Ουκρανία όσο το δυνατόν περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμα απορρίψει ρητά το αίτημα του Κιέβου για πυρομαχικά διασποράς. Αυτό είναι πιθανό, επειδή με τι ποσότητε πυρομαχικών και βλημάτων πυροβολικού τη Ουκρανία να μειώνονται με αυξανόμενο ρυθμό, οι ΗΠΑ θέλουν να καταστήσουν σαφέ ότι είναι πρόθυμε να στείλουν στην Ουκρανία ό,τι μπορεί να χρειαστεί για να διατηρήσει τη μάχη, εφόσον έχει νόημα και το επιτρέπει ο νόμο. Το πώ ακριβώ σχεδιάζουν οι Ουκρανικέ δυνάμει να εξοπλίσουν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφο για να μεταφέρει και να ρίξει ένα υποπυρομαχικό βόμβα διασπορά δεν είναι σαφέ. Όπω και οι πλατφόρμε drone που θα χρησιμοποιούσαν για να το κάνουν. Όμω, ο Ουκρανικό στρατό έχει προσαρμόσει drones για να ρίχνει πολλού τύπου πυρομαχικών, που είναι πολύ λιγότερο κατασκευασμένα για το σκοπό από τα Mk118 κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτου μάχη ενάντια στου Ρώσου εισβολή. Κάτι τέτοιο με το Mk118 θα πρέπει να είναι αρκετά στοιχειώδε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.